Σήμερα, κύριε Άμπα, έχουμε μια συνάντηση εδώ πέρα. Είναι και ο πρόεδρος του ΔΕΛ, ο Γιώργος Θεοδωρίδης. Έχουμε μια συνάντηση εδώ με όλους τους αγρότες, γιατί όπως ξέρουμε σε λίγο θα αρχίσουν οι αγροτικές δουλειές. Και πρέπει να δούμε, έχουμε το ΕΠ, να το ενεργοποιήσουμε. Και επειδή ακούμε και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια και από όλους τους φορείς ότι θα έχουν κάνει προγράμματα για το ΕΠ, στείλαμε και ένα χαρτί στο γραφείο σας, το γνωρίζετε. Εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε, να ενεργοποιήσουμε το ΕΠ και από εκεί και πέρα στη συνέχεια να μας πείτε κι εσείς τι ακριβώς θα γίνουν τα χωριά ή όσα χωριά από το ΕΠ. Και εμείς έχουμε 5 προτάσεις εδώ πριν έρθετε εσείς, αποφασίσαμε και αν έχει κάποιος άλλος στη συνέχεια, να σας τις δώσουμε, να σας τις πούμε και από εκεί πέρα, αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για την κοινότητά μας, γιατί εμείς μπορεί να φύγουμε να κάνουμε τη μετακατάστασή μας, όπως γνωρίζετε, αλλά τα χωράκια θα μείνουν εδώ. Και έχουμε και κτηνοτρόφους και αγρότες και θα κοιτάξουμε αυτά τα 2.500 στρέμματα που έχουμε, να μπορέσει ο κόσμος να είναι πιο άνετος στο πότισμα και στα υπόλοιπα. Εγώ να σας ευχαριστήσω και μόνο που είστε εδώ κοντά μας και η μέρα Κυριακή σήμερα και τον Αντιδήμαρχο και στη συνέχεια θα πούμε αυτά που έχουμε να πούμε. Και... Εγώ ούτως ή άλλως ίσως πολύ να με ξέρετε επειδή εκτίμησα 61 τα πιο κοντά από όλους τους γεωπόνους οικόπεδα εδώ μέσα στο χωριό. Και κάποιοι μπορεί να ξέρουν και το πείθητο και από τον πατέρα μου. Λοιπόν, σαν αγροτική ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, έχουμε ήδη αναλάβει πολλές δράσεις. Ήδη έχω προσκαλέσει όλους τους του ΕΒ και όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να αναλάβουμε δράσεις και να κάνουμε και το ΕΒ να δουλέψουμε. Δυστυχώς, η το ΕΒ είναι σε άθλια κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία. Από τους 49 του ΕΒ της Δυτικής Μακεδονίας, μόνο 4 είχαν άδεια χρήσης νερού και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Επί της προηγούμενης περιφερειακής αρχής είχαν εκδοθεί κάποια έργα να υποβληθούν, τα οποία ήταν μέχρι 2,2 εκατομμύρια. Και δεν υποβλήθηκαν 3, οι οποίοι και οι 3 τελικά κόπηκαν, 3 το ΕΒ υπέβαλαν, γιατί δεν είχαν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Οπότε αυτό ισχύει σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Σε επίπεδο Φλόρινας τα πράγματα, εντάξει, υπάρχουν 2 το ΕΒ, οι οποίοι είναι δραστήριοι και έχουν κάνει ενέργειες και προχωρούν κάποια πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή, σαν περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, προσπαθούμε να αδειοδοτήσουμε, έχουν ήδη αναλάβει κάποιες ομάδες υπαλλήλων, να κάνουν αυτά που χρειάζονται, δηλαδή άδεια χρήσης νερού, άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως υφιστάμενα έργα. Τώρα εσείς εδώ δεν είστε και υφιστάμενο, μπορεί να τα γλιτώσουμε κιόλας. Δεν έχει δηλαδή κάτι, μόνο άδεια χρήσης νερού. Οπότε θα το συζητήσουμε λίγο, για να μπορέσουμε να υποβάλουμε κάποια αυτό το πρόγραμμα στο οποίο δεν είχαν υποβληθεί, δηλαδή η Δυτική Ελλάδα είχε πάρει 4 φορές επάνω από τον προϋπολογισμό. Στη Δυτική Μακεδονία ήταν 8 εκατομμύρια. Σας είπα ότι όλες οι προτάσεις 3 απορρίφθηκαν και δεν υπάρχουν. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια επαφή με το Υπουργείο Γεωργίας για να μας δώσει το δικαίωμα να τα ξαναβγάλουμε αυτά τα λεφτά και ίσως να κάνουμε και υπερδέσμευση. Στην περιοχή μας, νομίζω ότι η περιοχή πλέον έχει προσθέσει πάρα πολλά προβλήματα τελευταία. Μετά και τον Καλλικράτη έχουν δημιουργηθεί ακόμα περισσότερο γιατί δεν είμαστε και τόσο και ευέλικτοι. Η περιφέρεια νομίζω έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ένα έργο στον καθαρισμό καναλιών και τα λοιπά. Νομίζω ότι είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να σας ακούσουμε και να δώσουμε ακόμα μια άλλη έκταση σε όλα τα προβλήματα στην περιοχή μας, έτσι ώστε να κάνουμε και τη ζωή μας καλύτερη.